Επικοινωνώ σήμερα μαζί σας και με τη βοήθειά σας με τους δημότες του Δήμου Κορινθίων για να τους ενημερώσω για τη συζήτηση που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια συζήτηση που έπρεπε να έχει τελειώσει σε λίγα λεπτά και διήρκεσε περίπου 4 ώρες. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών Βασίλης Νανόπουλος σχετικά με τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα από τα θέματα που στάθηκε ήταν αυτό του ηλεκτροφωτισμού. Στο πρώτο θέμα, έτσι όπως την είχε περιγράψει η Δημοτική Αρχή, ήταν να εγκρίνουμε ή να μην εγκρίνουμε το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για τον οδοφωτισμό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να τελειώσει σε πολύ λίγα λεπτά, διότι μια επιτροπή κάνει ένα πρακτικό, παραλαμβάνει συγκεκριμένα έργο που έχει γίνει και κάνει και παρατηρήσεις. Θα αμφισβητήσουμε τώρα τις παρατηρήσεις που έγιναν, αφού η Επιτροπή είπε ότι παράσταση είναι αυτή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το στιγμιότυπο που έχουμε λέει ότι αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε αυτά τα φωτιστικά τα οποία είναι 14.000 περίπου τα οποία παρελήφθησαν και έχουμε και αυτές τις παρατηρήσεις. Μάλιστα αυτές τις παρατηρήσεις έπρεπε η Επιτροπή και ο Δήμος να τις έχουν επικοινωνήσει με τον ανάδοχο να τις τακτοποιήσει, γιατί μας έλεγε για πολλή ώρα ο κ. Σταυρέλης με ένα ύφος εισαγγελέα και με μεγάλα λόγια όπως το συνηθίζει, με έπαρση, με αλαζονία, για τις κλέμες στα φωτιστικά, για κάποια σημεία που οι συνδέσεις δεν ήταν σωστές. Αυτά είναι θέματα των ηλεκτρολόγων και θέματα τα οποία τακτοποιούνται από την υπηρεσία και τον ανάδοχο. Δεν πρέπει να συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως μεγάλα θέματα, αλλά έπρεπε να σκηνοθετηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον οδοφωτισμό και με την σύμβαση. Μια σύμβαση του οδοφωτισμού, η σύμβαση για τα LED όπως την λέμε, η οποία είναι μια για τον Δήμο Κορινθίων εξαιρετική σύμβαση. Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια εξαιρετική σύμβαση διότι δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να απολαύσουν υψηλής ποιότητας φωτισμό. Όλοι ξέρουμε ότι τα φωτιστικά LED έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα από τα παραδοσιακά. Επίσης έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση, δηλαδή τουλάχιστον 65% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ακόμα και αυτό ο κύριος Σταυρέλης το αμφισβήτησε. Μας είπε δηλαδή εδώ, και αυτό είναι πρωτόγνωρο σε όλο τον κόσμο, ότι τα φωτιστικά LED καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τα παραδοσιακά. Και επικαλέστηκε και είπε ότι στην οδό Πρυφτοπούλου στα Καλάμια, μόλις βάλαμε τα LED, έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση στο πίλαρ. Το πίλαρ είναι το σημείο στο οποίο συνδέει πολλά φωτιστικά. Έχουμε περισσότερη κατανάλωση με τα LED παρά με τα παραδοσιακά. Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτό, και ένα μικρό παιδάκι το ξέρει, όλες οι νοικοκυρές στα σπίτια τους το γνωρίζουν, ότι βάζοντας LED έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση. Δεν τον είχαν ενημερώσει, φαίνεται, και ο ίδιος δεν το έλεγξε, ότι μπορεί να είναι περισσότερα τα φωτιστικά τώρα πια στα Καλάμια. Μπορεί στο παρελθόν τα παραδοσιακά να ήταν καμένα και να μην λειτουργούσαν και φαίνεται στην κατανάλωση ότι είναι παραπάνω η ενέργεια. Αλλά αυτό προσπάθησε και με άλλο τρόπο τεχνιέντος ο κύριος Σταυρέλης να πει ότι δεν κερδίζουμε και τίποτα, χάνουμε με την αλλαγή στον οδοφωτισμό.